πρωί. Παλιά έλεγα δεν είναι δυνατόν με τη τσιμπλά στο μάτι να παίζει θέατρο. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει και μ' αρέσει πάρα πολύ. Ίσως όταν γίνεσαι γονιός, γίνεσαι πρωινός αναγκαστικά. Αλλά ξέρω ότι αποδίδω το πρωί. Παλιά ξυπνούσα και μία και δύο. Αχ, τυφλώθηκα. Τώρα γιατί διαλύσαν εμένα να κάνω το σκιάχτρο, αυτό να ρωτήσετε το σκηνοθέτη. Εμένα μου αρέσει ο ρόλος πάρα πολύ. Ήταν να γίνει μάλλον η παράσταση «Ζητείτε ψεύτης». Mm-hmm. Ξαφνικά σκάει μια βόμβα και η παράσταση ματαιώνεται. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες να μην ματαιωθεί η δουλειά, γιατί είναι κάτι πολύ δυσάρεστο έτσι κι αλλιώς. Τι έγινε. Είχε πάει πάρα πολύ καλά. Ήμασταν μια ωραία ατμόσφαιρα που λέει και ο Ηλιόπουλος. Βγήκανε οι άνθρωποι από τις θεατρικές σκηνές, μιλήσανε. Τώρα από εκεί πέρα, εγώ δεν θέλω να πω κάτι. Ούτε είχες πρόβλημα να παίξεις, γιατί υπόθηκε ότι και πολλοί συνάδελφοί σου δεν ήθελαν, ας πούμε, να είναι δίπλα στο Μάρκο Σεφερλή. Με ενοχλεί αυτός ο ρατσισμός στο θέατρο που υπάρχει. Γιατί υπάρχει ρατσισμός. Ίσως κάποτε, όταν ξεκινούσα, λειτουργούσα κι εγώ έτσι. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ, όπως και η εταιρεία έχει στενοχωρηθεί πάρα πολύ, και ξέρω ότι γίνονται προσπάθειες να βρεθεί. Δεν ξέρω, για αυτούς τους ανθρώπους που μείναμε χωρίς δουλειά, μήπως. Υπάρχει, είναι στη φάση αναζήτησης από την εταιρεία. Το τελευταίο νέο λοιπόν που με πήραν χθες από την παραγωγή και μου είπαν, και ίσως και οι συντελεστές δεν το ξέρουν. Σε δύο μέρες θα ξέρουν να μας πούνε σίγουρα για το αν θα γίνει παράσταση. Κατά 85-90% έχουν κλείσει έναν καινούριο πρωταγωνιστή. Και απλά για να τελειώσουν και τα διαδικαστικά με τις υπογραφές, δεν το ανακοινώ.